Καλησπέρα παιδιά Τι θα δούμε σήμερα Σήμερα θα σας δείξω ένα μηχανικό μοντάκι Μιλάω για το Deja Vu Εδώ Deja Vu mecca. Εδώ εστίασε και έμεινε καταπληκτικά το συγκεκριμένο μου το έχουν στείλει από το Atmology για αυτό το review τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ε, ένα φανταστικό φανταστικό τέλεια λέξη φανταστικό μοντάκι ε, για το κόστος του ε, γενικότερα θεωρώ ότι από τα budget μηχανικά που έχουν βγει τύπου Dreamer, τώρα και όλα αυτά αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο και θα το ε, δείτε και φυσικά αν το πάρετε θα το καταλάβετε ε, λοιπόν, ας πάμε να το δούμε από κοντά να επιστρέψω και φυσικά να σας πω την άποψη μου, Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι η συσκευασία. Τεζαβού μέκα. Φωτογραφία από το Μόν. Εδώ πέρα πληροφορίες για το κουμπί, πληροφορίες και φωτογραφίες για το κουμπί ε, Το τι περιέχει μέσα η συσκευασία ε, Κάποιες πληροφορίες εδώ πέρα QR Code πάλι Το Deja Vu Mecca, το λογότυπο Το ίδιο εδώ Λοιπόν ας ανοίξουμε το κουτάκι να δούμε Τι έχει μέσα Λοιπόν Μέσα έχει αυτό εδώ το καταπληκτικό, την καταπληκτική θήκη. Γενικότερα στα ντεζαβού προϊόντα, είτε ο RDA είτε ο RDTA, έχει τέτοιου τύπου θήκουλες πάρα πολύ ωραίες Ανοίγουμε, και μέσα έχουμε το μοντάκι μας, Ένα extra sleeve, θα σας το δείξω μετά. Μαγνήτες σε περίπτωση που δεν θέλουμε ελαττήριο στο κουμπί και ένα έξτρα κουμπί ουσιαστικά αυτό εδώ είναι το κουμπί που έρχεται το μοντάκι εγώ το έχω αλλάξει το έχω, βάλει, έχω βάλει το ακριλικό θα σας το δείξω σε λιγάκι εδώ κάποια αυτοκολλητά Deja Vu και εδώ πέρα ένα σακουλάκι με ένα λεατήριο O-rings ε, και τα πινάκια για το, ε, έξτρα πινάκι μάλλον για το, για το κουμπί Λοιπόν πάρα πολύ ωραία ε, συσκευασία, λοιπόν, ας το κάνω αυτό λίγο στην άκρη για να δούμε το μοντάκι μας εδώ. Να εστιάσω λίγο καλύτερα. Ε, εδώ, όχι, ε, εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ σκονούλα είναι το Τεζαβού Μέκα. Είναι 25 χιλιοστά σε διάμετρο. Το πάχος του δεν είναι ακριβώς 25 είναι 25,5 αν δείτε εδώ πέρα κάνει μία εσοχή και μετά έρχεται εδώ πέρα και είναι πιο ε, φαρδί είναι 25,5 αλλά η διάμετρος πάνω για τον ατμοποιητή είναι στα 25. Λοιπόν εδώ πέρα είναι το κουμπί που σας λέω το ακριλικό το οποίο το ανοίγουμε θα σας δείξω πως ξεκουμπώνουμε το κουμπάκι. Να δούμε και εσωτερικά... Το μοντάκι είναι κατασκευασμένο ε, από ρίχαλκο, μπρας εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο κουμπί εσωτερικά έχει ένα sleeve. Ε, αυτό εδώ πέρα το έχω βάλει για να είναι πιο σφιχτό για να μην μου πέσει για κανέναν άλλο λόγο γιατί αλλιώς βλέπετε εδώ πέρα κολλάει Αλλιώ μπορεί να σου κάνει έτσι και να σου φύγει αν είσαι κάπου έξω μακριά από εμά. Εσωτερικά εδώ πέρα βλέπουμε και τα threads αρκετά μεγάλα. Το κουμπί κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα. Χωρί κανένα πρόβλημα, ούτε τριξίματα ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι. Εδώ πέρα είναι το sleeve το οποίο το βγάζουμε σιγά σιγά εδώ πέρα η σημαία της Μαλαισίας και εδώ Deja Vu Mecha 18650 της διαστάσεις 25 επί 87 χιλιοστά Μαλέζια και ο Συριακός αριθμός αν δεν θέλουμε αυτό εδώ πέρα που είναι σαγρέ πηγαίνουμε σε αυτό εδώ που είναι ματ και πιο smooth εδώ πέρα μπαίνει εμένα δεν μου αρέσει τόσο αυτό εδώ πέρα πρότιμο το το άλλο με τις που είναι πιο σαγρέ τέλος πάντων αυτό εδώ πέρα το βάζουμε εδώ λοιπόν για να δούμε λιγάκι το κουμπάκι πως ξεβιδώνει Λοιπόν, παίρνουμε ένα μια τσιμπιδούλα αν έχουμε ή κάτι τέλος πάντων που να μπορεί να χωράει σε αυτές τις και γυρνάμε γυρνάμε έλα που δεν θέλεις γυρνάμε γύρω γύρω και μετά το πάμε με το χέρι εδώ πέρα έχουμε και και οπότε προσέχουμε να μην μας φύγει και εδώ είναι το κουμπάκι το οποίο μπορούμε και με το χέρι σιγά σιγά να το ξεβιδώσουμε σπρώχνουμε το κουμπάκι με το χέρι για να είναι πιο εύκολα δεν το σκεφτήκα πριν γιατί είμαι και λίγο αφηρημένο. λοιπόν ξεβιδώνουμε τον πόλο προσέχουμε να μην πεταχτεί το κουμπί γιατί έχει ελαττήριο από εδώ πίσω Ωραία και ουσιαστικά αυτό είναι το έξτρα κουμπάκι που έχω βάλει εγώ ε, και μέσα έχουμε το μεταλλικό αν θέλουμε το μεταλλικό το οποίο μπαίνει κατά τον ίδιο τρόπο εμένα μου αρέσει περισσότερο ε, το πλαστικό σε περίπτωση που βάλουμε το μεταλλικό εδώ πέρα υπάρχει ένα μια έξτρα βιδούλα που εφαρμόζει πάνω στον πόλο ουσιαστικά εδώ πέρα λοιπόν αυτή η βιδούλα, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα μέσα, που βλέπετε εδώ λοιπόν στο πλαστικό, ακριλικό μάλλον, δεν υπάρχει γιατί εδώ πέρα δεν έχει τρύπα, είναι πάρα πολύ λεπτό αν υπήρχε θα το έσπαγε λοιπόν ας πάμε πάλι να βιδώσουμε το κουμπάκι Αντίστοιχα άμα θέλουμε να βάλουμε τους μαγνήτες, δεν μπορώ να το κάνω κάμερα γιατί ε, οι μαγνήτες είναι λίγο πιο δύσκολο να μπουν οπότε ε, δεν θα μπορώ να κοιτάω, να εστιάζω και θα είναι αλλού για αλλού. Ουσιαστικά μπαίνουν εδώ πέρα οι μαγνήτες, θα προσπαθήσω μάλλον να το κάνω γιατί όχι. Για να δούμε. Αν μπορέσω να τους βγάλω και από τη θήκη για κάποιο λόγο και πριν το κουμπάκι που είχα βάλει ήταν πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν μαγνήτες με πάρα πολύ προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ δυνατοί. βάζουμε τον ένα μαγνήτη από εδώ παίρνουμε τον άλλο μαγνήτη να δούμε που είναι η ανάποδη πλευρά άρα το βάζουμε από εδώ πέρα να το το κουμπάκι κατευθείαν έτσι και πάρα πολύ γρήγορα για να μην πιάσω ένας μαγνήτη τον άλλον το γυρνάμε έτσι και κάπως έτσι μπαίνει ο μαγνήτης τα κατάφερα τελικά δεν ήταν δύσκολο όλο παράπονα είμαι λοιπόν βιδώνουμε το πόλο βλέπουμε εδώ πέρα δουλεύει άψογα το κουμπί βάζουμε και όλα τα άλλα τα παρελκόμενα εδώ πέρα θα το κρατήσω με μαγνήτη προς το παρόν λοιπόν βιδώνουμε παίρνουμε πάλι την τσιμπιδούλα μας για να το σφίξουμε πιο καλά τέλεια και αυτό ήταν η συναρμολόγηση του κουμπιού και η τοποθέτηση του μαγνήτη. Θα το δοκιμάσουμε με μαγνήτη γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Dejavu μέκα, το είδαμε και από κοντά, σας έδειξα και το κουμπάκι πως λειτουργεί και πως να αλλάζουμε το κουμπάκι και πως να βάζουμε τους μαγνήτες εν τέλει. Λοιπόν, ας πάμε πάνω να το ατμίσουμε και φυσικά να σας πω την άποψή μου. Και επιστρέψαμε. Λοιπόν, Deja μέκα μηχανικό μοντάκι θα πούμε και στην πορεία για τις προστασίες την τι πρέπει να προσέχετε εσείς που θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε μηχανικά μοντς, ε, μηχανικούς σωλήνες ε, συγκεκριμένα το, ο Deja vu, ή το Deja vu, ο Deja Vu πάνω, μηχανικός σωλήνας είναι υβριδικός που σημαίνει, αν μπορέσω να ξεκουμπώσω και τον αντιμοπήτη που σημαίνει ότι ο ατμοποιητής έχει κατευθείαν επαφή με την μπαταρία, δεν υπάρχει πόλος 5-10 ε, που σημαίνει ότι οι ατμοποιητές που χρησιμοποιείτε θα πρέπει το πιν να εξέχει όπως αυτό εδώ, δεν θέλει να το δείξει, τώρα όμως που θα εστιάσω θα το δείξει μια χαρά, λοιπόν θα πρέπει λοιπόν το pin να εξέχει όπως αυτό εδώ. Το βλέπετε εδώ πέρα καθαρά. Αυτό εδώ. Οι περισσότεροι RDAs πλέον έρχονται με το πιν να εξέχει, οπότε δεν θα υπάρχει μεγάλο θέμα γενικότερα, όμως θα πρέπει να προσέχετε και αυτό εδώ το κομμάτι, ασχέτως αν ε, ε, οι περισσότεροι βγαίνουν έτσι πάντα θα πρέπει να τα προσέχουμε αυτά Λοιπόν, άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για τα μηχανικά Οι μπαταρίες μας φυσικά, δεν χρησιμοποιούμε μπαταρίες ε, ό,τι να είναι, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε επώνυμες μπαταρίες ε, προτιμάμε αυτές που δεν είναι rewrapped, δηλαδή τύπου LG τύπου Sony VTC, VTC5α VTC6 VTC4 ε, Vapsel που είναι rewrapped αλλά ξέρουμε ότι είναι καλές μπαταρίες και πολλές άλλες τις Aspire, γενικότερα μπαταρίες που έχουν τεσταριστεί. Λοιπόν, άρα προσέχουμε τι μπαταρίες παίζουμε, προτιμάμε τις μπαταρίες που έχουν μεγάλο αμπεράζ, μεγάλα αμπέρ δηλαδή, ε, τι άλλο τα στισήματά μα. Προσέχουμε τα στισήματα να μην είναι υπερβολικά χαμηλά, τύπου 0 0,10, 1 0,08. Ε, προσπαθούμε να είναι οι πιο έμπειροι συνήθως στείλουν γύρω στο 0,12, 13, 0.15 0.16 ε, που και πάλι ζορίζει, τις... ζορίζουν λίγο τις μπαταρίες απλά ξέρουν πως να το χρησιμοποιούμε κοινώς δεν τις ορίζουμε πατώντας μία ώρα το κουμπάκι για να πάρουμε τζούρα Είναι πιο γρήγορες οι τζούρες, λιγότερο, λιγότερη ώρα πατημένο το κουμπί Ένα safe range ας πούμε για να παίξουμε είναι γύρω στο 0.17-18 θα έλεγαμε με 0.20 κάτι Εκεί πέρα εγώ θα πρότεινα και πάλι με πάρα πολύ προσοχή. Προσέχουμε πάρα πολύ τα ράπ των ε, μπαταριών, αυτό όχι μόνο στα μιχ, μηχανικά, παντού. Ακόμα και στα ηλεκτρονικά γιατί πολλές φορές μου έρχονται και βλέπω ράπ ηλεκτρονικά τσιγάρα, ηλεκτρονικά μοντάκια τα οποία είναι άχλια. Άνετα, ε, γίνεται βραχυκλωμα εκεί πέρα και το μοντάκι κάνει ένα φουσ, και το χάνουμε. Ε, λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το κάτι χτυπάει εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Όσον αφορά το ε, Deja μέκα, Κλείνω το κινητό. Γίνονται αυτά όταν ε, γράφουμε. Λοιπόν, Deja Vu mecca. Ίσως από τα καλύτερα για μένα budget μηχανικά μοντάκια που έχω πιάσει στα χέρια μου. Έχω ε, Ένα από τα αγαπημένα μου ήταν το Dreamer, συνεχίζει και είναι από τα αγαπημένα μου, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ε, έχω τρία, έχω δύο αλουμινίου και ένα SS. Όμως το, το Meca πιστεύω ότι σαν quality γενικότερα, σαν κατασκευή, ε, ακόμα και σε ρεύματα και γενικά overall είναι ε, άψογο. Το Dreamer είχε κάποια θεματάκια, ε, με το κουμπί, ζεστενόταν, ε, ε, πολύ arcing, πάρα πολύ arcing, στο συγκεκριμένο δεν. Ε, γενικό όμως σαν quality και έτσι πιο στιβαρό, πιο δεμένο, πιο έτσι προσεγμένο και αυτά, νομίζω είναι το deja vu. Ας κάνουμε και μια τζούρα. Πάνω έχω τον BTFC που πρόσφατα έχω κάνει και review, φανταστικός ε, RDA και ταιριάζει απόλυτα. Ε, τον έχω δοκιμάσει με πάρα πολλούς RDA, παίζει άψογα με όλους, 25 άριδες κατά κύριο λόγο. έχω βάλει και 24, Reload decks, άψογο και σασέτακι. Ε, λοιπόν, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Είπα, είναι 25 ε, διάμετρος πάνω, εκεί πέρα που μπαίνει ο ατμοποιητής, στο, στο overall του, στο πάχος του εδώ πέρα επειδή έχει μία προεξοχή εδώ, είναι 25,5 87 χιλιοστά σε ύψο. παιρνει ε, παίρνει x ε, είναι gold plated, επιχρυσωμένη η επαφή εδώ πέρα το pin αυτό εδώ, ε, δουλεύει και με μαγνήτη και με λατίριο τα έχει μέσα και τα δύο δύο κουμπάκια επίσης, ένα stainless steel και ένα ακριλικό και είναι φτιαγμένο από μπρας, όπω είπα. Ε, λοιπόν, βγαίνει μόνο σε μαύρο, αυτό που βλέπετε με την καταπληκτική ε, κίτρινη μαύρη παραλλαγή σε θηκούλα. Ε, δύο sleeves, αυτό εδώ πέρα το σαγρέ και το flat mat που είδατε μέσα. Αυτά. Μηχανικό μοντάκι δεν έχει πάρα πολλά να πούμε, εκτός από τις ασφάλειες, το άμα παίζει ωραία, άμα βαράει ωραία, γενικότερα πως είναι, κατασκευαστικά, ε, κουδουνίσματα, χτυπήματα, απολύτως ε, τίποτα. Venting holes από εδώ κάτω, αρκετές και αρκετά μεγάλες, δεν θέλει να εστιάσει όμως, εγώ τώρα θα το εστιάσω, πολλά πράγματα στο background και δεν, 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 πιάνει, δεν πιάνει η κάμερα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε venting holes με το ακρυλικό, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι διάφανο και φαίνεται από μέσα το τι γίνεται εξαιρετικά. Όπω σα έδειξα και στο κοντινό, εγώ τώρα έχω του μαγνήτε. Ενώ στο πρώτο βίντεο είχα το ελαττήριο, πέσει πάρα πολύ ωραία με του μαγνήτε. Λένε βέβαια ότι οι μαγνήτε έχουν έτσι μια χασούρα. Δεν βλέπω κάτι σε σχέση με το ελαττήριο. Άψογο, 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 άψογος και ο ατμοποιητής. Λοιπόν, Deja Vu Mecca. Το κόστος του Deja Vu ε, είναι γύρω στα 80 με 85 ευρώ παίζει στην αγορά. Ε, στην Ελλάδα έχει έρθει, κάποια μαγαζιά το έχουνε, κάποια άλλα θα το φέρουν. Γενικότερα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή για κάποιον που θέλει ή ήδη παίζει ε, με μηχανικά υβριδικό οπότε πρέπει να προσέχουμε ε, έτσι κι αλλιώς το 99% υβριδικά είναι τα μηχανικά πλέον οπότε ε, ναι ακόμα και κάποιος άμα θέλει να ξεκινήσει αν ασχοληθεί ψάξει διαβάσει ενημερωθεί και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και ένα τέτοιο μηχανικό κι ας είναι υβριδικό ε, απλά με προσοχή και να ξέρουμε ότι αυτά που πρέπει να κάνουμε θα τα κάνουμε λοιπόν Αυτά από μένα για το Deja Vu Mecha. Να το ξαναδούμε ακόμα μία φορά εδώ πέρα με το καταπληκτικό λογότυπο. Εδώ. Εδώ. Deja Vu Mecha. Λοιπόν, να ευχαριστήσω το Atmology. Ακόμα μία φορά που μου το έστειλε για αυτό το, το review. Ε, μην ξεχνάτε η μονή κράμψη αν σας άρεσε το review μου κάντε like, comment και subscribe σας ευχαριστώ πολύ καλό σας απόγευμα